Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είναι οι μεσημεριανέ ειδήσει του Όμνια TV στι 2. Συνέλευση πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία για να καθορίσουν τη στάση του τι επόμενε ημέρε. Η στάση εργασία θα διαρκέσει έω τι 5 το απόγευμα και στο τραμ έω τι 4. Οι εργαζόμενοι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης προχωρούν από σήμερα και μέχρι την 4 η 5 Οκτωβρίου σε καταλήψεις, σε γκαράζ απορριμματοφόρων και χιτά. Κλειστή είναι η χωματερή της Μαυροράχης στη Θεσσαλονίκη, καθώς και της Ξερόλακας στην Πάτρα. Οι κατηλημένες χωματερές δέχονται απορριμματοφόρα που αδειάζουν νοσοκομιακά απορρίμματα. Επίσης, τουλάχιστον στην Πάτρα, οι εργαζόμενοι κάνουν κανονικά τον καθαρισμό των δρόμων, παρόλο που δεν γίνεται αποκομιδή απορριμμάτων. 96 τμήματα και σχολέ ΑΕΗ .E .E. και ΤΕΗ .E. παραμένουν υποκατάληψη, ενώ τα κατηλημένα σχολεία σήμερα είναι 648 σύμφωνα με το εδώπολιτεχνείο.gr. Σε κατάληψη προχώρησαν και οι σπουδαστέ τη Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονία στη Νέα Μηχανιώνα, καθώ παρόλο που ξεκίνησαν οι εγγραφέ πρωτοετών, δεν υπάρχουν χώροι διεξαγωγή των μαθημάτων. Τα μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενα κτίρια έχουν κριθεί ακατάλληλα και δεν έχει ανακοινωθεί στου σπουδαστέ το πού ή το πότε θα ξεκινήσουν τα μαθήματα. Κοινή γραμμή Υπουργείου Παιδεία και Εισαγγελέα κατά των σχολικών καταλήψεων. Την Κυριακή, ο Εισαγγελέα του Αριού Πάγου, Ιωάννη Στέντες, με άρθρο του στην καθημερινή του ομίλου Αλαφούζου, διατυπώνει τη θεωρία ότι οι καταλήψει οφείλονται κατά κανόνα σε οργανωμένε μειοψηφίε που παρεμποδίζουν του άλλου μαθητέ και του καθηγητέ. Ο Ισαγγελέα κλείνει το άρθρο του προτείνοντα την δίωξη των γονέων των μαθητών με τι διατάξει περί παραμέληση ανηλίκου. Στο ίδιο μήκο κύματο, η Υφυπουργό Παιδεία Εύη Χριστοφιλοπούλου, μιλώντα σήμερα στην εκπομπή Πρωινή Γραμμή του ΣΚΑΙ, επίση του Ομίλου Αλαφούζου, είπε: τα πανεπιστήμια και τα σχολεία είναι δημόσιο χώρο. Μπορεί να υπάρξει παρέμβαση τη αστυνομία αυτεπαγγέλτο. Υπενθυμίζεται η πρόσφατη αποτυχημένη διαδικτυακή εκστρατεία του συγκεκριμένου ομίλου μέσων ενημέρωση με σελίδα στο Facebook κατά των καταλήψεων, η οποία συγκέντρωσε λιγότερου από 4.200 υποστηρικτέ. Σε συνεργασία με την Qatar Holding προχώρησε η Actor Construction International, 100% θηγατρική της κατασκευαστικής Actor του Γιώργου Μπόμπολα. Η Qatar Holding αγόρασε μετοχές της European Goldfields αξίας 130 εκατομμυρίων δολαρίων και θα χορηγήσει και δάνειο αξίας 600 εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να προχωρήσει το έργο της κατασκευής μεταλλίων χρυσού στη Χαλκιδική. Ο Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου προέβη μάλιστα σε σχετικέ δηλώσει, λέγοντα ότι η υπογραφή τη συμφωνία στέλνει ένα μήνυμα στη διεθνή κοινότητα και δείχνει εμπιστοσύνη στι αναπτυξιακέ ευκαιρίε που δίνουν στην Ελλάδα οι μεταρρυθμίσει που προωθεί η κυβέρνηση. Τα λεγόμενα κοιτάσματα χρυσού τη Χαλκιδική έχουν παραχωρηθεί εξ ολοκλήρου προ εκμετάλλευση στι ιδιωτικέ εταιρείε, χωρί τα κρατικά ταμεία να εισπράττουν τα λεγόμενα royalties, δηλαδή τέλη εκμετάλλευση. Η δημιουργία των νέων μεταλλίων χρυσού έχει αποτραπεί έω σήμερα με συνεχεί και σκληρού αγώνε των κατοίκων. Μουσουλμανικό τέμενο σε χωριό Βεδουίνων στο βόρειο Ισραήλ καταστράφηκε από πυρκαγιά στη διάρκεια επίθεση που αποδίδεται σε Εβραίου εξτρεμιστέ. Το τέμενο στο χωριό Τούμπα Ζαγκάρια στη Γαλιλαία υπέστη σοβαρέ ζημιέ από την πυρκαγιά. Οι δράστε, σύμφωνα με την αστυνομία, έγραψαν στου τοίχου εκδικητικά μηνύματα που συνδέουν το περιστατικό με τον θάνατο πριν από δύο εβδομάδε Εβραίου επίκου και του γιού του σε τροχαίο που φέρεται να προκλήθηκε από Παλαιστινίου. Σκηνικό πολεμική ένταση δημιουργείται από την έντονη δραστηριότητα μαχητικών αεροσκαφών του Ισραήλ και τη Τουρκία πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο. Τουρκικά μαχητικά εκτελούν νυχτερινέ ασκήσει σε ύψο 20.000 ποδών, πράξη που η Κυπριακή Δημοκρατία καταγγέλει ω παραβίαση. Σε απάντηση, Ισραηλινά μη επανδρομένα αεροσκάφη επιτηρούν την περιοχή γύρω από το λεγόμενο οικόπεδο 12. Επίση, οι Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη αναμένεται να μεταφερθούν στην Κύπρο μέσα στην εβδομάδα. Αυτέ ήταν οι ειδήσει του Όμνια TV στι 2. Ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σα. Καλό σα απόγευμα.